Και θα ξεκινήσω με αυτό, κύριε Λέκα. Θέλω να μου πείτε τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, γιατί το μεσημέρι μου είπατε ότι είναι πολύ περίεργα τα στοιχεία και κανείς δεν μπορεί να κάνει με ασφάλεια πρόγνωση. Πράγματι. Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη προγνωστικά, θα λέγαμε, εβδομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δούμε τέτοια ένταση των φαινομένων η οποία θα λέγαμε ότι σε κάθε περίπτωση να μας ανησυχήσει. Σίγουρα, με τα τελευταία στοιχεία που είδα τώρα το απόγευμα, γιατί ξέρετε αυτά ανανεώνονται περίπου κάθε 12 ώρες, δεν σας κρύβω ότι σαν μετεωρολόγος, σαν επιχειρησιακός προγνώστης θα εστίαζα Πέμπτη προς Παρασκευή. Εκεί μέσα, αν δούμε και τα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων να ενισχύουν μια κατάσταση, θα έλεγα ότι ναι, θα περνούσα σε μια κατάσταση έτσι λίγο ανησυχητική στο λίγο, γιατί δεν περιμένουμε προφανώς κάτι αντίστοιχο αυτού που έγινε το προηγούμενο διάστημα, αλλά έστω και αυτό το οποίο ενδεχόμενα να δούμε να επικυρώνεται τις επόμενες ημέρες, για το οποίο δεν το πολύ πιστεύω. Παρόλα αυτά, πρέπει να το παρακολουθήσουμε, πρέπει να το δούμε. Η όλη εξέλιξη του καιρού λοιπόν έχει να κάνει με μια καλοκαιρία αύριο Τρίτη, με μια Τετάρτη η οποία μπαίνοντας μια ψυχρή μάζα και λίγο το βόρειο ρεύμα θα προκαλέσει νεφώσεις, ίσως κάποιες τοπικές βροχές, περισσότερο στα δυτικά, κάτι λιγότερο για τις ανατολικές περιοχές. Θα έλεγα ότι εκεί μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον ο καιρός θα είναι καλός. Θα αρχίσουν όμως οι πρώτες τοπικές βροχές να εκδηλώνονται προς το βράδυ της Τετάρτης. Από την Πέμπτη τώρα η ψυχρή αέρια μάζα γίνεται αρκετά πιο έντονη. Ενώ την ίδια ώρα και το βόρειο ρεύμα ενισχύεται, αλλά προκύπτει και μία ανώτερη διαταραχή. Και όλο, θα λέγαμε, το ανησυχητικό σκέλος θα φανεί ακριβώς στο κατά πόσο θα δούμε μία κάθοδο μιας τέτοιας διαταραχής, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν αυτός ο συνδυασμός από την Πέμπτη φέρνει λίγες περισσότερες βροχές, οι οποίες περιμένουμε ότι από το βράδυ θα δώσουν κάποια ένταση αυτές οι βροχοπτώσεις, ένταση που σε άλλες περιπτώσεις, όπως σας λέω, δεν θα ήταν κάτι το ανησυχητικό. Θα διατηρηθεί αυτή η ένταση των καιρικών φαινομένων την Πέμπτη το βράδυ και για την Παρασκευή τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και προς τις απογευματινές ώρες θα δούμε μια σταδιακή ύφεση του καιρού. Δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία δεδομένα που είδα τώρα, κάτι που δεν το έδειχναν και το πρωί ακόμα, δείχνουν ίσως και κάποιες χιονοπτώσεις σε πολύ ορεινές ζώνες όμως, όχι ανησυχητικού χαρακτήρα, γιατί η συγκέντρωση ακόμα και του χιονιού που θα πέσει εκεί, το οποίο εκτιμώ με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αν συνεχίσει να το επιβεβαιώνει ότι θα είναι πάνω από τα 1600 μέτρα, θα είναι φυσικά μια βαθμιδωτή χιονόπτωση, όπου δεν νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει έτσι ανησυχητική κατάσταση. Άρα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, κύριε Λέκα, και σε τι επίπεδα θα είναι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας? Ναι, θα πέσει και η θερμοκρασία αντίστοιχα βέβαια, αλλά δεν θα είναι σε εκτός λογικής, θα λέγαμε, για την εποχή και με το βόρειο ρεύμα και την ψυχρή αέρια μάζα που θα κυριαρχήσουν, κυρίως όπως σας είπα από την Πέμπτη. Θα δούμε τις ελάχιστες τιμές να πέφτουν και πάλι ακόμα και στις αστικές περιοχές γύρω στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου, ενδοχώρα και ορεινές περιοχές προφανώς κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, είναι πιο συνηθισμένοι εκεί, ενώ και οι μέγιστες τιμές αναμένεται ότι θα διαμορφώνονται από την Πέμπτη κυρίως και μετά γύρω στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ίσως λίγο υψηλότερες να είναι στις νότιες περιοχές κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως θυελώδεις άνεμοι, κύριε Λέκα. Ναι, δεν έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχουν δείξει έτσι ανησυχητικά σημάδια για να πούμε ότι ξεφεύγουν ή μπορεί να έχουν κάποια ακρότητα, αλλά από την Πέμπτη και μετά η ένταση των ανέμων θα φτάνει στα 6 με 7 μποφόρ, ενδεχομένως στο Αιγαίο να δούμε τα 8, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο ίσως και τα 9 μποφόρ. Αλλά προς το παρόν δεν δείχνει κάτι το ανησυχητικό. Βέβαια θα το δούμε στην πορεία, τουλάχιστον για την Πέμπτη το πρωί. Σίγουρα θα έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο των ανέμων, αν προκαλέσει κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Κύριε Λέκα, επειδή είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και ο Δήμαρχος Χερσονήσου και αντιλαμβάνεστε ότι ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και έχοντας ήδη στις πλάτες το βάρος της προηγούμενης θεομηνίας, ειδικά ο Δήμαρχος Χερσονήσου με τεράστιες ζημιές, πολλά προβλήματα και στον Δήμο Ρεθύμνο, εκεί στην περιοχή του Εσταυρωμένου και του Πλατανιά, αλλά όπως και στον Δήμο Μυλοποτάμου, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία για αυτές τις περιοχές που επλήγησαν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ακόμα και η μισή ποσότητα νερού να πέσει σε αυτές τις περιοχές, όταν υπάρχει αυτή η ευαλωτότητα, αντιλαμβανόμαστε
ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, καταρχάς βέβαια να πω ότι οι ποσότητες του νερού τις οποίες προκειμένου βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα μοντέλα σε σύγκριση με εκείνα τα οποία είδαμε στην προηγούμενη κακοκαιρία μπορεί να είναι και πολύ μικρότερες, όχι μόνο το μισό αλλά και πολύ μικρότερες, οι οποίες προφανώς και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προκαλέσουν έτσι κάποια ανησυχητική κατάσταση. Βέβαια τα προβλήματα τα ξέρουν οι δήμαρχοι, οι τοπικοί άρχοντες εκεί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Οι βροχές αυτές μπορεί να πέσουν συγκεντρωτικά σε περιοχές οι οποίες δυστυχώς ήταν και στο προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας. Δηλαδή ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δήμος Ρεθύμνου, το Μυλοπόταμο είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Ναι βέβαια, και ο Μυλοπόταμος και η Χερσόνησος είναι, αλλά όπως σας είπα με βροχομετρικά τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον σε άλλη περίπτωση, αν δεν είχαμε δηλαδή τις προηγούμενες καιρικές καταστάσεις, σας έλεγα ότι θα ήταν σε επίπεδα διαχειρίσιμα και χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, επαναλαμβάνω και γι' αυτό συστήνω και στους κυρίους δημάρχους, αλλά και στους υπεύθυνους και για την πολιτική προστασία και όλα, ότι πρέπει να παρακολουθούμε νεότερα δεδομένα. Εμείς ως μετεωρολόγοι, ξέρετε, δεν μου αρέσει ποτέ να κινδυνολογώ, νομίζω το ξέρετε πάρα Βεβαίως. Πολύ καλά αυτό. Θέλω πάντα με τα νεότερα στοιχεία, όσο θα πλησιάζουμε, να δώσουμε και την καλύτερη εικόνα. Και ξέρετε, έχω πει προγνωστικά, όπως το είπα και την άλλη φορά, ότι συνήθως η φύση δεν επιλέγει να χτυπήσει τις ίδιες περιοχές εξαιτίας του ότι είναι προετοιμασμένες ή εξαιτίας του ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Κύριε Λέκα, για να δώσουμε τροφή για συζήτηση και με τους εξαιρετικούς καλεσμένους, τον Δήμαρχο της Χερσονήσου και τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, αλλά και όλους τους καλεσμένους που θα βρεθούν απόψε εδώ στην εκπομπή, θέλω να πάμε να δούμε κάποια στοιχεία με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, τα βροχομετρικά δεδομένα, και θέλω να μας λύσετε κάποιες απορίες. Γιατί είδαμε τεράστιες καταστροφές στον Δήμο της Χερσονήσου, την ώρα που οι ποσότητες του νερού που έπεσαν στη Δυτική Κρήτη εξακολουθούσαν να χτυπούν πρωτιές. Και θέλω να πάμε να δούμε αυτά τα στοιχεία στις οθόνες της εκπομπής για να τα συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Καταρχήν πάμε στην 20 Οκτωβρίου του 2020. Είναι η πρώτη κακοκαιρία που χτυπάει για φέτος την Κρήτη. Βλέπουμε ότι οι μεγάλες ποσότητες νερού εστιάζονται κυρίως στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε βεβαίως αυτή τη σφοδρή χαλαζόπτωση στην Χερσόνησο. Είναι η πρώτη χαλαζόπτωση στη Χερσόνησο που πραγματικά είχε κάνει και το γύρο της χώρας. Και βλέπουμε ποσότητες, ας πούμε, νερού στο Ανατολικό Ηράκλειο 220 χιλιοστά. Στον Αλικιανό 256. Στον Πλατανιά των Χανίων 264. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα, τον επόμενο χάρτη. Είναι η κακοκαιρία 7-11, τότε που για δεύτερη φορά ο Δήμος της Χερσονήσου χτυπιέται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το πρόβλημα εστιάζεται στην περιοχή της Λαγκάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 316 χιλιοστά νερού στο Τζερμιάδο. Είναι γνωστή και η εικόνα με το πλημμυρισμένο οροπέδιο και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκείνη την ημέρα. Βλέπουμε 149 χιλιοστά στα Ανόγια και 173 χιλιοστά Ασκήφου. Πάμε στην τελευταία κακοκαιρία που προκάλεσε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές στο Δήμο Χερσονήσου, στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Βλέπουμε αυτό το εντυπωσιακό φράγμα ποταμών, 369 χιλιοστά. Βρύσες, 229. Ασκήφου, 247. Και χαρακτηριστικές εικόνες που επέλεξε ο Μιχάλης ο Παραβολιάς από το Τμήμα Γραφικών για να μεταφέρουν μέσα από αυτό το χάρτη και το μέγεθος τις καταστροφές που προκάλεσαν. Και πάμε τώρα να δούμε ένα χάρτη για το ποιες είναι οι λεγόμενες πληγήσες περιοχές της τελευταίας κακοκαιρίας. Να πω βεβαίως ότι στην κακοκαιρία της 7ης Νοεμβρίου είχαμε σοβαρές ζημιές και στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Ο χάρτης που βλέπετε είναι οι πληγήσες περιοχές της τελευταίας κακοκαιρίας για να μην υπάρξει παρερμηνία από τους τηλεθεατές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Χερσονήσου σε όλο το παράκτιο μέτωπο από Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες, Γούβες, Ανάληψη, Χερσόνησος και Μάλια, βλέπουμε μια τεράστια ακτογραμμή, αλλά και η ενδοχώρα του Δήμου μέχρι το Κουτουλουφάρι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Στο Ρέθυμνο, το πρόβλημα εστιάζεται στον Εσταυρωμένο και τον Πλατανιά, στο Δήμο Ρεθύμνου και στο Πέραμα, όπως και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αλλά και το Αμάρι. Το Πέραμα και οι περιοχές ανατολικά του Δήμου Ρεθύμνου είναι οι περιοχές που αντιμετώπισαν και τα σοβαρότερα προβλήματα.
Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για αυτές τις περιοχές υπάρχει μια μεγαλύτερη αγωνία όσον αφορά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες. Και θέλω, κύριε Λέκα, να ξεκινήσουμε με τους Δήμους Ρεθύμνου και Χερσονήσου, γιατί ενώ στα δυτικά έπεσε τεράστια ποσότητα νερού, ο Δήμος Χερσονήσου αντιμετώπισε καταστροφές τεράστιας κλίμακας, όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης. Ναι, να πω γιατί αυτά τα νούμερα δεν τα δώσατε, τα οποία αφορούν την περιοχή της Χερσονήσου. Να μας πείτε όπου εκεί. Όπου εκεί, στο δεύτερο κύμα, γιατί είχαμε το κύμα της Παρασκευής Σαββάτου, το οποίο πλήγησαν οι ορεινές ζώνες, τα 316 χιλιοστά που είπατε στο οροπέδιο Λασιθίου, 275 περίπου χιλιοστά έπεσαν στο οροπέδιο στο Καστέλι, το οποίο καταγράφηκαν από το μετρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας. Αντίστοιχα, δηλαδή, την ίδια μέρα. Ενώ την Δευτέρα-Τρίτη, όπου είχαμε το δεύτερο κύμα, συνεπακόλουθο, τα βροχομετρικά των ορεινών περιοχών ήταν πάρα πολύ λίγα, δηλαδή γύρω στα 60 χιλιοστά, αν θυμάμαι καλά, συγκεντρώθηκαν στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ στην κατώτερη ζώνη, δηλαδή για τη Χερσόνησο, καταγράφηκαν 360 χιλιοστά περίπου, 360 χιλιοστά. Είναι λίγο λιγότερο από το περιοχή στο φράγμα των ποταμών, άρα βλέπουμε αντίστοιχη ποσότητα νερού, γιατί τα βροχομετρικά εμένα μου τα έδιναν λίγο χαμηλότερα το μεσημέρι ψάχνοντας τα στοιχεία. Ναι, προσέξτε, οι καταστροφικές συνέπειες ήταν αποτέλεσμα δύο διαφορετικών φαινομένων. Θέλω να σας πω ότι εάν συνέβαινε πραγματικά στο Δήμο Χερσονήσου να έχουμε μία ταύτιση των δύο κακοκαιριών, δηλαδή να είχαμε και στο Ανάντι, δηλαδή στις ορεινές ζώνες, αυτά τα ύψη βροχής, τα οποία είδαμε δύο μέρες πριν, και να τα έχουμε ταυτόσημα τη Δευτέρα-Τρίτη, όπου είχαμε αυτά τα υψηλά βροχομετρικά στο Κατάντι, δηλαδή στις χαμηλότερες ζώνες, επιτρέψτε μου να πω ότι θα είχαμε πολύ χειρότερες συνέπειες, πραγματικά πολύ χειρότερες συνέπειες, από ό,τι βίωσαν οι άνθρωποι εκεί, και δόξα τω Θεώ, νομίζω το λέμε όλοι, όπου δεν θρηνήσαν θύματα και με αυτά έστω στις κατώτερες ζώνες στα βροχομετρικά. Το Ρέθυμνο όμως βίωσε την όλη κατάσταση, την καταστροφική του αυτή, εξαιτίας του ότι στο Ανάντι, δηλαδή στις ορεινές ζώνες, ή αν θέλετε προς την ενδοχώρα, παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα βροχομετρικά. Και στα Ανόγια είδαμε ιδιαίτερα υψηλά βροχομετρικά, που εκπροσωπεί ως επιτοπλίστων την περιοχή, τη ζώνη θα λέγαμε, του Μηλοποτάμου, όπως επίσης και από τη νότια πλευρά του Αμαρίου, όπου το φράγμα ποταμών έδωσε τεράστιες απορροές, και όχι μόνο το φράγμα ποταμών, όλη η λεκάνη έδωσε τεράστιες απορροές ακριβώς προς το παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα να παρασέρνονται πολύ περισσότερα φερτά υλικά, να γίνεται μεγαλύτερη η μάζα του νερού στο Κατάντι, με αποτέλεσμα φυσικά να έχουμε και πολύ πιο καταστροφικές συνέπειες σε αυτή την περίπτωση. Γιατί αν είχαμε περισσότερα και εκεί ύψη βροχής, και εκεί οι συνέπειες, σας πληροφορώ, θα ήταν πολύ πολύ χειρότερες. Λοιπόν, θέλω ένα σύντομο σχόλιο από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και τον Δήμαρχο της Χερσονήσου. Δήμαρχε του Ρεθύμνου, με βάση τα τελευταία δεδομένα της κακοκαιρίας, πρέπει να ανησυχούμε, και αναφέρομαι σε εσάς, και λόγω του πληθυσμού, πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσα στο χειμώνα? Προφανώς, γιατί βλέπουμε ότι τα ίδια δυσάρεστα γεγονότα που βιώσαμε πριν από λίγες μέρες, τα είχαμε βιώσει και πριν από μερικούς μήνες. Η διαφορά, ό,τι και να έχει κάνει η περιφέρεια που κινήθηκε σωστή κατεύθυνση, δεν αρκεί. Πρέπει, όπως πολύ σωστά το έχει επισημάνει ο κύριος Λέκας, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά ένας πολύτιμος βοηθός της αυτοδιοίκησης και γενικά όλης της κοινωνίας της Κρήτης, με τις πολύ σημαντικές προβλέψεις που κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει να πάμε σε άλλη λογική αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Πολύ σωστά υπόθηκε τον κύριο Λέκα ότι το πρόβλημα είναι στις Ανάντι περιοχές. Οι βορειότερες περιοχές του νησιού υποδέχονται τα νερά των βουνών και της ενδοχώρας. Και όχι μόνο τα νερά, γιατί αν ήταν μόνο τα νερά θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Δημιουργείται μια τρομακτική, αν θέλετε, συσσόρευση φερτών υλικών που τελικά αχρηστεύουν τα τεχνικά έργα, τα οποία ούτως ή άλλως δεν επαρκούν, αφού δεν ήταν σχεδιασμένα για να υποδεχτούν αυτές τις ποσότητες.
Άρα λοιπόν, και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση συμφωνεί και ο κ. Περιφερειάρχης και η κ. Λιονή, με την οποία έχουμε ήδη συζητήσει, και νομίζω ότι θα πάμε μαζί για να δούμε πώς θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο να λύσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να σχεδιαστούν άμεσα έργα που να ανακουφίζουμε τις βορειότερες περιοχές από την σύγχρονη και ταυτόχρονη σόρευση τόσων τρομακτικών ποσοτήτων νερού και φερτών υλικών. Κύριε Δήμαρχε της Χερσονήσου, φαντάζομαι ότι σας παρακολουθούσα και εσάς και τον κύριο Μαρινάκη να παρακολουθείτε με μεγάλη προσοχή αυτά που έλεγε ο κύριος Λέκας. Νωρίτερα μου είπατε ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου και με μικρή ποσότητα βροχής, θα μπορούσε, που να ήταν ας πούμε μια νεροποντή 20 λεπτών, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ποιες είναι οι περιοχές για τις οποίες φοβόστε περισσότερο για το πώς θα αντιδράσουν στην κακοκαιρία που έρχεται? Πολύ ορθά είπατε ότι η αγωνία μας πλέον για την επερχόμενη κακοκαιρία ή όποιες κακοκαιρίες από εδώ και μπρος είναι πολύ έντονη. Το θέμα, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι δυστυχώς το σύνολο του Δήμου Χερσονήσου αυτή τη στιγμή καρδιοχτυπά. Γιατί έχουμε τεράστιες ζημίες σε υποδομές στο παραλιακό μέτωπο. Τις ζήσαμε, τις είδαμε όλοι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αγωνία των ανθρώπων και των αγροτών μας της ενδοχώρας είναι να μαζέψουν τις ελιές τους. Ένα δρόμο ολόκληρο, κανονικό, χωρίς πτώση πρανών, δεν έχουμε σε κανένα χωριό της ενδοχώρας. Σας τρομάζει αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ότι αν είχε πέσει η ίδια ποσότητα νερού που έπεσε στο παράκτιο μέτωπο και στην ενδοχώρα στις δύο τελευταίες κακοκαιρίες, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο τραγικά? Θα μπορούσε δηλαδή η περιοχή να μετατραπεί σε μία μάντρα? Ο κύριος Λέκας είπε το εξής απλό. Αν συνδυάζονταν τα δύο καιρικά φαινόμενα, οι συνέπειες θα ήταν τραγικές. Και εδώ βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Θεό που βοήθησε και δεν είχαμε νεκρούς. Καθώς επίσης και από το βήμα αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πάλεψαν εκείνες τις μέρες, τους υπαλλήλους του Δήμου μας, την ΕΜΑΚ, την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική, που πραγματικά έκαναν έργο πολύ σημαντικό σώζοντας ζωές. Τα 20 έως 30 αυτοκίνητα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βυθό έμπροσθεν των Γουβών και της Αμερικάνικης βάσης των Γουρνών, τα λέει όλα. Όντως, 30 αυτοκίνητα. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο βυθό των Γουρνών ανάμεσα στα 20 με 30 οχήματα, τα οποία βέβαια πρέπει να πέσουν δίτες για να τα καταγράψουν. Η αγωνία μας είναι μεγάλη. Τα στοιχεία που μας δίνει ο κύριος Λέκας βέβαια σήμερα, αν θέλετε, μας δίνουν μία μικρή ικμάδα ελπίδας ότι δεν θα χτυπήσει ένα αντίστοιχο κύμα. Το ότι όμως έχουν μουλιάσει όλα και αυτή τη στιγμή κάθε μεγάλη ποσότητα βροχής θα έρθει και θα προσθεθεί στο ήδη μουλιασμένο έδαφος και θα δημιουργήσει θέματα κατάντι, είναι μια σημαντική συνέπεια την οποία την αναμένουμε. Κύριε Λέκα, είπατε κάτι και εγώ θα τολμήσω, θα προσπαθήσω να εκμεύσω ένα δύο στοιχεία. Γνωρίζω ότι είστε πάντοτε, θα το πω έτσι όπως το λένε οι νέοι, to the point. Είστε εκεί στο κομμάτι. Αν δεν είστε σίγουρος, δεν θα το πείτε. Όμως, ακούγοντάς σας με προσοχή, είπατε τη φράση «δεν πιστεύω να γίνει». Άρα θεωρείτε ότι το καλό σενάριο είναι πιο κοντά στο άσχημο, από το άσχημο σενάριο? Κοιτάξτε, είδατε τι είπα, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σαν μετεωρολόγοι θα επικεντρώσουμε ακριβώς από την Πέμπτη το μεσημέρι και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Αυτό οφείλεται στο ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας θα φανεί εκεί. Μας έχει ξεγελάσει πάρα πολλές φορές. Μπορεί δηλαδή φορές. Την τελευταία στιγμή να δούμε και μία εντελώς ευνηδιαστική αλλαγή του καιρού, γιατί η αλήθεια είναι στις τελευταίες κακοκαιρίες, ναι μεν υπήρχε πρόγνωση, αλλά νομίζω ότι και εσείς οι μετεωρολόγοι δεν είχατε κατανοήσει απόλυτα το μέγεθος, την ποσότητα της βροχής που θα έπεφτε ταυτόχρονα σε 3 με 4 περιοχές, γιατί έβρεχε ταυτόχρονα ουσιαστικά σε όλο το παράκτιο μέτωπο, από τον Πετρέ στο Ρέθυμνο μέχρι και το Νεάπολη στο Λασίθι. Ακριβώς, και